Καλησπέρα σε όλου. Σήμερα, όπω έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, θα ασχοληθούμε με το περιβόητο σκάνδαλο Balenciaga που σίγουρα θα έχει πάρει κάτι το αυτή σα. Αλλά σήμερα θα τα συγκεντρώσουμε και θα συζητήσουμε γενικά για τη μόδα, για την ε, προκλητικότητα που μπορεί να αντέξει, για το κατά πόσο αυτό ήταν επίτηδε, για το πώ αντέδρασε ο κόσμο, πώ αντέδρασαν οι influencer, οι ambassadors τέλο πάντων του οίκου αυτού. Ε, θα δούμε πολλά, θα πούμε πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στι 16 Νοεμβρίου, λοιπόν, κυκλοφόρησε η γιορτινή καμπάνια του ΟΙΚΟΥ, που για την ακρίβεια χωριζόταν σε δύο υποκαμπάνιες, ε, Λίγη σημασία έχει. Αυτό που έχει σημασία είναι οι φωτογραφίε που προκάλεσαν τι περιβόητε αντιδράσει. Η μία φωτογραφία ήταν με ένα κοριτσάκι, το οποίο κρατούσε ένα λούτρινο αρκουδάκι ντυμένο με ρούχα και αξεσουάρ που παρέπεμπαν σε PDSM. Και το άλλο περίεργο τη υπόθεση, το πιο ακραίο κατά τη γνώμη μου, ήταν μία φωτογραφία που είχε κάπου κρυμμένο ένα έγγραφο, κρυμμένο αλλά Ταυτόχρονα αναφαίνεται πολύ διακριτικά από μία απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον ήπα από το 2008, για το ότι η προώθηση τη παιδική πορνογραφία δεν προστατεύεται από την ελευθερία του λόγου και του τύπου. Σε φάση. What? γιατί να ήταν εκεί αυτό το έγγραφο. Όπω είναι λογικό, έγινε ο κακό χαμό από κάποιου που το εντόπισαν στο Twitter και γενικά σχολιάστηκε πάρα πολύ αυτή η φωτογράφηση, αυτέ οι φωτογραφίε συγκεκριμένα, και έφτασε μέχρι τι ειδήσει. Ε, αν και μεταξύ μα οι διαστάσει που πήρε δεν είναι όσο μεγάλε όσο θα έπρεπε. Ε, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό στη πορεία. Και όπως ήταν αναμενόμενο, ο ένας το ρίχνει στον άλλο. Δηλαδή συμμετείχαν διάφοροι άνθρωποι, διάφορες εταιρείε προκειμένου να βγει αυτή η καμπάνια ε, και τώρα ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Η Balenciaga έβγαλε μια δημόσια συγνώμη, μια ανακοίνωση όπου έλεγε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη ε, γιατί το τελικό ναι το είπε εκείνη. παρόλα αυτά έκανε μήνυση η Balenciaga στην εταιρεία παραγωγή, η οποία εταιρεία παραγωγή το έριξε από πάνω τη λέγοντα ότι εγώ δεν είχα τον τελευταίο λόγο και ίσα ίσα που εγώ ασχολήθηκα μόνο με. ανέλαβα μόνο τα logistics τη καμπάνια που έγινε τον Ιούλιο και όχι με αυτή που βγήκε τώρα. Και έπεσε και ευθύνη, α πούμε, και στου φωτογράφου, οι οποίοι είπαν ότι εγώ απλά φωτογράφιζα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, ο ένα το ρίχνει στον άλλο και προφανώ όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, το, η επίρρηψη Ευθυνών, γίνεται για τα μάτια του κόσμου και για κανένα άλλο λόγο. Προφανώς όλοι ξέρανε τι φωτογραφίζουν, ξέρανε φαντάζομαι και τι αντιδράσει που θα προκαλέσουν. Και έπεσε ιδιαίτερη προσοχή και σε μία στυλίστρια, Λότα Βόλκοβα λέγεται, που η συγκεκριμένη έχει συνεργαστεί με άπειρους τεράστιους οίκους και δεν συνεργάζεται με την Παλενσιάγκα τα τελευταία χρόνια, αλλά διατηρεί προσωπική σχέση με τον υπεύθυνο, Creative Director της Balenciaga, τον Demna Gvasalia, αν το λέω σωστά, που είναι πίσω τέλο πάντων από όλα τα... Όλε τι καμπάνιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, γενικά η Μπαλενσιάγκα δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά προκαλεί, κάθε φορά στο στο να προκαλεί. Δεν είναι, α πούμε, ότι μια σοβαρή εταιρεία έκανε τώρα αυτό το πράγμα και είναι σοκαριστικό έχει δείξει τέτοια σημάδια στο παρελθόν ότι θέλει αυτό το να προκαλεί. Τέλος πάντων, ναι, σχετικά με αυτή την Λότα Βόλκοβα, ο λόγος που έπεσε σε αυτήν το ενδιαφέρον είναι γιατί έχει κάνει πολύ προβληματικά πράγματα έχει, κάνει. έχει ανεβάσει πολύ προβληματικά πράγματα στον προσωπικό τη λογαριασμό στο Instagram, τον οποίο έχει σβήσει τώρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σα βάλω κάποιε φωτογραφίε, γιατί κάποια είναι πολύ shocking. σω δεν θα βάλω αλλά με ένα Google search μπορείτε να τα βρείτε. Πόστερ φωτογραφίες που παρέπεμπαν σε κανιβαλισμό, σε παιδική κακοποίηση και γενικά εμ, είχε πολύ συχνά φωτογραφίες με ανήλικα αγόρια, αλλά και έχει ακουστεί ότι έχει προσωπική σχέση με έναν γνωστό παιδόφιλο. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι όλα αυτά που ανέβαζε, οι σοκαριστικές φωτογραφίες που εγώ δεν μπορώ να βάλω στο βίντεο μου αυτή τη στιγμή, ήταν όλα public στο Instagram, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Παρ' όλα αυτά το Instagram εμένα, όταν πόσταρα φωτογραφίες για την εταιρεία μας με μαγιό, μου έβγαζε ότι παραπέμπουν σε σεξουαλική πράξη, οπότε μου τι έκανε τέτοιο. Αλλά αυτά ήταν όλα ανοιχτά, τέλο πάντων. Και όπω καταλαβαίνετε, σε μια εποχή που γίνονται τόσο πολλά πράγματα γνωστά σχετικά με παιδική κακοποίηση, με κυκλώματα κλπ., κάποιοι θεωρούν ότι όλο αυτό είναι ακόμα μια απόδειξη του ότι γίνονται πράγματα με τα οποία είναι μπλεγμένοι πολλοί από του αγαπημένου μα. Ε, influencers τύπου Kardashian, Bella Hadid που είναι και από τα βασικά πρόσωπα τη Μπαλενσιάγκα τον τελευταίο καιρό. Και ο Κάνιε. Αλλά ο Κάνιε είναι μια ολόκληρη άλλη ιστορία που ίσω πρέπει να αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Δεν ξέρω αν θέλετε κιόλα. Που με φέρνει στο επόμενο μου επιχείρημα. Υποκρισία υποκρισία από όλους αυτούς που το παίζουν ότι νοιάζονται για το καλό και την ισότητα. Υποκρισία από την Kim Kardashian, από την Bella Hadid, από όλες αυτές που με ένα post τους μπορεί να επηρεάσουν εκατομμύρια, όχι μπορεί, επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο και παρόλα αυτά αρκέστηκαν σε ένα... Στο, η Bella Hadid νομίζω απλά έσβησε ένα post από την καμπάνια και η Kardashian είπε τα κλασικά είναι είμαι σοχαρισμένη μάνα τεσσάρων παιδιών κλπ. Αλλά δεν, διέκοψε κανείς τη συνεργασία μαζί τους. Δηλαδή ξερνάω με αυτό το πράγμα, ξερνάω με αυτή την ψεύτο ε, ευαισθησία, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνεις κάτι όντως. Δηλαδή μας κορυδεύουν μπροστά στη μούρη μας. Κάνουν ένα post για να μην λέει ένα μεγάλο μερίδιο του κόσμου, θα λέει ότι εντάξει ξέρεις... Στεναχωρήθηκε, είναι μάνα τεσσάρων παιδιών και βασικά νομίζω ότι έγινε γνωστό και ότι έχασε πολλούς followers και τους αντικατέστησε με fake followers. Uff, ε, ξερνάω αυτή την ιστορία, και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα άτομα, αυτοί οι influencers όταν κάτι τους συμφέρει θα το, θα το, θα το φτάσουν στα άκρα. Δηλαδή θυμάμαι τότε το, με τον Black Lives Matter όταν είχε γίνει όλη η υποθέση με τον George Floyd άπειρη celebrities παρέδωσαν ουσιαστικά το προφίλ τους στα social media σε άτομα ειδικού σε αυτά τα θέματα, ώστε να ποστάρουν σχετικά πράγματα και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, να ενημερώσουν το κοινό. Ε, και τώρα, τίποτα. Ένα post έτσι, γιατί μάλλον δεν το θεωρούν αρκετά σημαντικό και αυτό το θέμα της παιδικής κακοποίησης κλπ. Και, και ξέρετε τι θα γίνει. Θα ξεχαστεί. Όπω άλλα τόσα αντίστοιχα θέματα έχουν ξεχαστεί, έχουν περάσει έτσι χωρί να έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί έγινε όλο αυτό. Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι ήταν κατά λάθο. Ε, πιστεύω, αυτό που ειλικρινά πιστεύω είναι ότι βγάλανε τι φωτογραφίε και βάλανε δικού του ανθρώπου να κάνουν τα tweets του στυλ. και τα τι εντόπισα. Γιατί πιστεύω ότι ο απλό άνθρωπο δεν θα το παρατηρούσε ποτέ αυτό το έγγραφο. Ε, εντάξει, το άλλο με το BDSM θα το παρατηρούσαν και θα αντιδρούσαν, αλλά το άλλο με το έγγραφο ειλικρινά πιστεύω ότι ήταν ε, supposed να. Κάποιο στον κόσμο. Δείτε εδώ. Και πιστεύω ότι για άλλη μια φορά χρησιμοποιούν την εποχή τη αντιπαλότητα και του διχασμού για το κέρδο. Και στην Αμερική, ειλικρινά, πιστεύω ότι ακόμα και η κακή διαφήμιση είναι καλή. Είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει με αυτέ τι εταιρείε. Δηλαδή, κοστίζουν άπειρα χρήματα και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν καν να περάσουν άνετα, θα πάνε να δώσουν λεφτά για να έχουν στην τουλάπα του ένα αντικείμενο Παλενσιάγκα, ξέρω εγώ. Το έχω δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει από ανθρώπου που δεν έχουν την άνεση, π.χ. που πε ότι αν έχει άπειρα λεφτά, τα πετά και σε τέτοιε μάρκε. Αλλά άμα δεν έχει, το βρίσκω εντελώ έξω από αυτόν τον κόσμο. Ειδικά στην εποχή μα. Και το πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι που δίνουν λεφτά για να αγοράσουν τέτοιε μάρκε είναι γιατί θεωρούν ότι η αξία του ανεβαίνει όμω το κάνουν αυτό. Δηλαδή, έχουμε συνδυάσει την αξία μας με αέρα. Γιατί αέρας είναι αυτές οι μάρκες. Δεν αγοράζεις κάτι που είναι πραγματικά τόσο ποιοτικό. Μην κορυδευόμαστε. Έχω πει πολλές φορές ότι ναι, κάτι το οποίο είναι πιο ακριβό από το πάνθινο, από το μπλουζάκι που κάνει ένα ευρώ, θα είναι και πιο ποιοτικό. Αλλά άμα είναι τόσο πολύ πιο ακριβό, πληρώνεις αέρα. Και βγαίνει ο ένα και ο άλλο και τραγουδάνε. Δεν με θέλουν με Λορέν, δεν με θέλουν με Μπαλμέν. Που προφανώ αυτό είναι απλά μια αντιγραφή αυτού που γίνεται στην Αμερική. walking in my Lenciassi και διάφορα τέτοια. Τα έχουμε δει αυτά χιλιάδε φορέ να συμβαίνουν. Που όλο αυτό επηρεάζει. Κάνει κόσμο να σκέφτεται ότι, oh my god, θα βάλω κι εγώ ε, Yves Saint Laurent. Oh, τώρα είμαι κάποιο. Ειλικρινά, έχω συγχαθεί το χώρο τη μόδα. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτείτε το, αποφασίζουν κάποιοι κομπλεξικοί... ότι κάτι θα πουλάει και μετά πουλάει. Δηλαδή, το βάζουν και σε μία influencer, το βάζουν στην Bella Hadid που χίλιοι, χίλιοι, ναι. εκατό ε, ε, εκατομμύρια άνθρωποι είναι από κάτω τη και περιμένουν να δουν τι θα φορέσει για να του ε, πει τι να φορέσουν και εκείνη και το κάνουν. Ε, δηλαδή, ε, μα έχουν κάνει τέτοια πλήση εγκεφάλου. Εγώ το αισθάνομαι περισσότερο τώρα που, α πούμε, μπορεί να δω στο, στα μαγαζιά να έχει κάποια ρούχα που είχα τα ίδια πριν 10 χρόνια και τα πέταξα μετά από λίγο καιρό γιατί μου είχε δημιουργηθεί η ιδέα ότι όχι τώρα είναι χάλια αυτά, δεν θα φορεθούν ποτέ ξανά. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα ίδια και τα ίδια ρούχα και απλά κάνουν κύκλους και αλλάζουν και όλοι έχουμε δεχτεί ότι ναι η μόδα ανακυκλώνεται, δεν ανακυκλώνεται, την ανακυκλώνουν. Τελειώνουν κάποια στιγμή τα ρούχα που είναι στη μόδα και οπότε πάνε να βρουν τα προηγούμενα, να τα φέρουν και εμεί είμαστε από κάτω έτσι. Ειλικρινά έχω συχαθεί, δεν μπορώ να πω ότι ξαφνιάστηκα κιόλα, αλλά έχω συγχαθεί και από εκεί που μπορεί να, ένα, ένα 1% του εαυτού μου να ήθελα να πάρει κάποια στιγμή κάτι τέτοιο, Balenciaga, ξέρω εγώ, τώρα σίγουρα δεν θέλω. Και ε, να φανταστείτε, εγώ είμαι ένα άνθρωπο που έχω πει πολλέ φορέ ότι θεωρώ ότι τέχνη δεν πρέπει να έχει όρια και ότι η μόδα είναι τέχνη και καλά κάνει και προκαλεί, αλλά έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι υπάρχει τόση κακία, τόση ανομαλία στον κόσμο, τόση βρωμιά που θα εκμεταλλευτούν αυτό, το, την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία τη. Έκφραση έκφρασης και της μόδας για να κάνουν πολύ συχαμένα πράγματα και θεωρώ ότι όχι αυτό δεν πρέπει να το δεχόμαστε οι άνθρωποι, δεν πρέπει να δίνουμε αφήσει αμαρτιών σε αυτούς τους ανθρώπους απλά επειδή είναι παμπλουτοι και ε, θεωρούν ότι κάνουν τέχνη, όχι δεν το πιστεύω αυτό, προφανώς και έχει όρια η τέχνη, δηλαδή ναι μεν έχει ο άλλος το δικαίωμα να κάνει ας πούμε ε, μια έκθεση ζωγραφική που έχει βάλει ε, νεκρά σκυλιά, αλλά προφανώς αυτός ο άνθρωπος είναι συχαμένος και θα έπρεπε να δεχτεί την κατακραυγή του κόσμου και το μίσος του κόσμου και το να μην το στηρίζει ο κόσμος, έτσι. Τέλος πάντων αυτά, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε like, κάντε subscribe για να βλέπετε και άλλα και βασικά ήθελα να σας ρωτήσω και όλας... βέβαια τώρα το λέω στο τέλος του βίντεο μπορεί να μην είναι κανείς εδώ, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω αν όταν ανεβάζω βίντεο σας έρχεται ειδοποίηση γιατί Τι μου είπαν ότι δεν του έρχεται και δεν ξέρω αν το κάνει επιλεκτικά ή αν έχει κάποιο θέμα. Τέλος πάντων ναι, αυτό θα ήθελα να μου πείτε. Ε... αυτά. Θέλω να ακούσω την άποψή σας πάνω στο θέμα πάρα πολύ και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!